Η νέα πλατεία της Ναυπάκτου γέμισε με κέφι και τραγούδια. Το Σάββατο ξεκίνησαν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δήμου Ναυπακτίας από την πλατεία του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και τον Ναυπακτιακό Χορευτικό Όμιλο Ναύς και τον χοροδιδάσκαλο Γιάννη Βαφιάδη. Το παραδοσιακό γαϊτανάκι χόρεψαν μέλη του χορευτικού ομίλου αλλά και παρευρισκόμενοι. Όσοι ήτιστε οι συμμετέχοντες χόρεψαν γύρω από ένα κοντάρι δεμένο με πολύχρωμες κορδέλες. Οι χορευτές γυρίζουν κυκλικά γύρω από το στήλο. Κατά διαστήματα αλλάζουν τον τρόπο που κινούνται στο στήλο τους και με βήματά τους πλέκουν τις κορδέλες σε όμορφες κοτσίδες. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο κύκλος στενεύει και οι κορδέλες στυλίγονται γύρω από αυτόν. Ο αριθμός των 12 χορευτών λέγεται ότι δηλώνει τους μήνες του χρόνου που εναλλάσσονται ή τις ώρες, τις μυθικές θεότητες του χρόνου. Σε πολλές κοινωνίες, κυρίως αγροτικές, το γαϊτανάκι συμβολίζει την ομόνοια και τη συναδελφικότητα. Ο κυκλικός χορός συμβολίζει τον κύκλο της ζωής, από τη ζωή ως το θάνατο, από τη λύπη στη χαρά και από το χειμώνα στην άνοιξη και το αντίθετο. Και οι απόκριες αποτελούν μια γιορτή χαράς που συνδυάζεται και με την αναζωογόνηση και το ξύπνημα της φύσης. Το παρόν έδωσαν μέλη της Δημοτικής Αρχής καθώς και πλήθος κόσμου, ενώ όλα ήταν εναρμονισμένα και με το φετινό θέμα του καρναβαλιού που δεν είναι άλλο από τους πειρατές. Υπενθυμίζεται ότι η καρναβαλική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου της 16ης Μαρτίου στις 18:30 το απόγευμα με αφετηρία το Κεφαλόβρισο και προορισμό το λιμάνι, όπου στις 20:00 θα ξεκινήσει το Latin Party με το συγκρότημα Cumbaneros.